Τίμης κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 499, είναι από το βιβλίο του Ιώβ, ΚΒ κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 499, ΚΒ κεφάλαιο, 21 εδάφιο. Οικειώθητο λοιπόν με ταυτού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει ελθεί καλόν εισέ. Δέχτητη λοιπόν τον νόμο εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτούς εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις ανοικοδομηθεί. Εκδιώξας την ανομίαν μακράν από τον σκηνών σου. Και θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρος στα πέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλει στο υπερασπιστή σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου. Διότι τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμον και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν και θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει στα σοδού σου. Όταν ταπεινοθητείς τότε θέλεις η ποιή είναι ύψωσης διότι θέλει σώσει τον κεκυφώτα τους οφθαλμούς, θέλει σώσει και τον μη αθώον, ναι, δια της καθαρότητος των κυρών σου θέλει σωθεί. Αμήν. Αρχές λοιπόν της επιστήμης της κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού, καθώς ο Θεός μας θέλει όλους να είμαστε οικονόμοι, διαχειριστές και της πολυειδούς χάριτος του Θεού, αλλά και των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών. Όσο μας αποκαλύπτεται η πολυειδής χάρις του Θεού και μας δίνει την ικανότητα, γιατί δεν είναι από τη δική μας ικανότητα, ούτε από τη δική μας δύναμη, αλλά είναι από την ικανότητα που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, την ικανότητα να διαχειριζόμεθα με σοφία όλα τα είδη της χάριτος του Θεού, αλλά και να διαχειριζόμεθα με σοφία άνωθεν ουράνια τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τότε ο άνθρωπος γνωρίζει, είναι καλός επιστήμον στο Λόγο του Θεού, σοφός, νοήμων, γνωρίζει και το θέλημα του Θεού, αλλά και εκπείρας τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του, τις θαυμαστές, τις υπεσχυμένες, και τις εξαγγελθήσεις, εξαγγελόμενες καλύτερα μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέσα λοιπόν από τον Ιώβ ξεκινάει ο Λόγος του Θεού λέγοντας «Ούτω θέλει ελθεί καλόν εισέ». Πότε θα έρχεται καλόν σε σένα? Γιατί στη ζωή του ανθρώπου έρχεται και καλό και κακό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Τίποτα στη ζωή μας δεν γίνεται από καλή ή κακή τύχη. Στη ζωή μας γίνονται όλα σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού, με το σχέδιο του Θεού, πάντοτε με σκοπό τελικό το καλό μας, που το καλό μας μπορεί να προέλθει είτε μέσα από τη χριστότητα του Θεού, είτε μέσα από την αυστηρότητα του Θεού. Η χριστότητα του Θεού, την χριστότητα του Θεού την απολαμβάνει ο άνθρωπος ο οποίος στρέφει με προσοχή το βλέμμα του, εγκύπτει και επιμένει, όπως λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας, ώστε ο άνθρωπος είναι μακάριος, δηλαδή γίνεται καλός αυτόν, είναι μακάριος όταν πράττει, είναι εκτελεστής δηλαδή του έργου του Θεού και όχι επιλύσμων ακροατής του Λόγου του Θεού. Εάν λοιπόν θέλεις να γίνει καλό σε σένα, και αυτή είναι η αρχή των πραγμάτων, φρόντισε να γίνεις οικείος του Θεού, συγγενής του Θεού, κοντινός του Θεού. Ο οικείος είναι ο κατοικών στον αυτόν οίκον με τους άλλους. Κοιτάξτε, να γίνεις λοιπόν κάτοικος, συγγενικό πρόσωπο με τον Θεό, βεβαίως δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας περιγράφει με απόλυτη απλότητα, τελειότητα, αλλά και χωρίς καμία αμφισβήτηση. Αυτή είναι η μητέρα μου και η αδελφή μου, αυτή είναι η συγγενής μου, αυτή είναι η οικία μου.
ποιοι αυτοί που κάνουν το θέλημα του πατρός μου εν της ουρανής, αυτός είναι ο αδελφός μου, η αδελφή μου και η μήτερ μου. Δηλαδή μπορεί να είσαι παιδί του Θεού αναγεννημένο, αδελφός του Χριστού, αλλά οικείος του Θεού, πραγματικά δηλαδή μήτυρ, αδελφή και αδελφός του Χριστού, γίνεται ο χριστιανός αυτός που συνειδητοποιημένος, καθώς είναι, πράττει το θέλημα του Θεού, του Πατρός μας, του εν της ουρανής. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, ο εκτελεστής του έργου του Θεού και όχι ο επιλύσμων ακροατής. Και τότε γίνεται το μεγάλο θαύμα που περιγράφει ο Λόγος του Θεού και διαβάζω, αν θέλετε διαβάστε το από τη σελίδα 1034, «Και ελθόν» είναι το κεφάλαιο Β 17 εδάφιο, «Και ελθόν ο Ιησούς Χριστός εκήρυξε Ευαγγέλιον ειρήνης και εις τους μακράν και εις τους πλησίων». Τότε η μακράν ήταν η εθνική, η πλησίων ήταν ο λαός Ισραήλ. Σήμερα η μακράν και η πλησίων είναι αυτοί που πλησιάζουν ή δεν πλησιάζουν τον Θεό, καθώς είναι γεγραμμένο «πλησιάσατε τον Θεό και αυτός θα πλησιάσει σε εσάς». Διότι δια του Ιησού Χριστού έχουμε όλοι και οι μακράν και οι πλησίων την είσοδον προς τον Πατέραν δια του ενούς Πνεύματος. Άρα αυτός που πράττει, φυλάττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα λόγια, το θέλημα του Πατρός μας, του εν της ουρανής, είναι αυτός που έχει είσοδον προς τον Πατέρα δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο οικείος. Ποιανού, του Πατέρα, του Θεού. Γιατί η εκκλησία αυτή είναι η εκκλησία του Θεού, δεν λέω εμείς. Η εκκλησία του Χριστού είναι η εκκλησία του Θεού, είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αν υπάρχει αλήθεια, υπάρχει μόνο στον οίκο του Θεού, στην εκκλησία του Θεού. Και η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος ο οποίος επιμένει και εγκύπτει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, τότε δεν είναι, όπως είπαμε, επιλύσμων ακροατής, αλλά είναι εκτελεστής έργου και εισέρχεται έτσι λοιπόν προς τον Πατέρα δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε δεν είναι πλέον ξένος και πάρικος από το Θεό, αφού εισέρχεται δια του Πνεύματος του Αγίου προς τον Πατέρα και ομολογείται από τον Χριστό ότι είναι αδελφός, αδελφή και μήτυρ του. Δεν είναι λοιπόν πλέον αυτός, όποιος, όποιοι, ξένος και πάρικος. Πάρικος δηλαδή σημαίνει δεν έχει τα δικαιώματα του πολίτη, δεν έχει δικαιώματα μέσα στην ουράνια βασιλεία, αλλά τι είναι, συμπολίτης, έχει όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου που κατοικεί στον οίκον του Θεού και όλη την εξουσία και όλες τις επαγγελίες και όλες τις υποσχέσεις, συμπολίται αλλά και οικεί του Θεού, καθώς επικοδομούνται κατά αυτόν τον τρόπο επί το θεμέλιον των προφητών και των Αποστόλων, αλλά ακρογωνιαίου λίθου όντως αυτού του Ιησού Χριστού. Οικειώθητη λοιπόν μετά αυτού και θα γίνει καλό σε σένα. Και δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνεις οικείος του Θεού. Ένας είναι να φυλάτεις, να πράττεις το θέλημα του Πατρός μας, του εν της ουρανής, που επεριγράφεται, αποκαλύπτεται, φανερώνεται σε λεπτομέρεια στον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχουμε αμφότερη όλη την είσοδο προς τον Πατέρα δια του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι όλη η οικοδομή, όλη η Εκκλησία, όλο το σώμα του Χριστού,
όλη η οικοδομή, όλο το σώμα του Χριστού, συναρμολογούμενη, δηλαδή γίνεται ένα, δεν αποτελείται από πολλά μέρη, αποτελείται από ένα σώμα, μέλη πολλά, αλλά ένα σώμα, που δεν δρά το κάθε μέλος ανεξάρτητα, αλλά είναι συναρμολογημένο και δρά όλο μαζί, όπως μια μηχανή που κάνουν οι άνθρωποι, δεν δουλεύει κάθε εξάρτημα όπως θέλει, αλλιώς είναι χαλασμένη η μηχανή. Έτσι και το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού, μπορεί να είναι υγιής, αλλά μπορεί να είναι και ασθενές το σώμα, αλλά μπορεί να είναι και ημιθανές το σώμα, αλλά μπορεί να πνέει και τα λίσθια το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτό εξαρτάται από την πνευματική υγεία η οποία αποδεικνύεται με τη σχέση την τέλεια των μελών, εάν είναι συναρμολογημένη. Δηλαδή το σώμα μου αυτό είναι βέβαιο να ασθενές, αν το χέρι μου δεν υπακούει στο μυαλό μου. Αν η γλώσσα μου δεν εκτελεί αυτά που θέλει το μυαλό μου. Το κεφάλι μου, ο Χριστός. Το σώμα είναι υγιές όταν διοικείται καλώς από τον εγκέφαλο. Και το σώμα του Χριστού είναι υγιές όταν διοικείται καλώς από τον Χριστό. Βεβαίως δια Πνεύματος Αγίου. Και αν κάποιο μέλος του σώματος είναι ασθενές, αθεράπευτα αποβάλλεται. Αποβάλλεται από το ίδιο το σώμα, από τον εγκέφαλο, από τον Χριστό. Επειδή δεν είσαι ψυχρός ή θερμός, αλλά είσαι χλιαρός, μέλο, λέει ο Χριστός, ο εγκέφαλος, να σε ξεμέσω. Και μάλιστα με επώδυνο τρόπο αποβάλλεται το ασθενές μέλος από το σώμα, το υγιές του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για την υγεία του σώματος όλα τα μέλη του σώματος και για την υγεία ενός εκάστου μέλους όλα τα μέλη του σώματος, ώστε να είμαστε ένα σώμα συναρμολογούμενο και αυξανόμενο εις ναόν, κατοικία δηλαδή του Θεού, Άγια κατοικία του Θεού, στο οποίο εάν είναι η Εκκλησία του Θεού ναός Άγιος του Κυρίου, σε αυτόν τον ναό των Άγιων και εσείς κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά συνοικοδομούμεθα, οικοδομούμεθα μαζί, δηλαδή δεν οικοδομούμε εγώ ενώ εσύ όχι, γιατί τότε δεν είμαστε μέλη του ίδιου σώματος, οικοδομούμεθα μαζί και δεν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από το σώμα. Το μέλος το οποίο ξεχωρίζει τον εαυτό του από το σώμα, και πώς φαίνεται αυτό, με το να κατακρίνει το σώμα, με το να κατηγορεί το σώμα, με το να περιφρονεί το σώμα. Ποιο είναι το σώμα? Τα άλλα μέλη. Το μέλος λοιπόν που είναι ασθενές εν τέλει θα αποβληθεί ή θα θεραπευθεί, γιατί δεν συναρμολογείται και δεν συνοικοδομείται εις κατηγητήριον Άγιον του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Ένας λοιπόν είναι ο τρόπος για να γίνεις οικείος του Θεού. Ο τρόπος αυτός είναι το να αναγνωρίσουμε ότι είμαι μέλη του σώματος του Χριστού. Σαν μέλη του σώματος του Χριστού, εάν φυλάτωμε και πράττωμε το θέλημα του Πατρός μας στο επουρανίο, τότε θα είμαστε αδελφοί, αδελφές, μήτυρ, συγγενείς του Ιησού Χριστού, δια του οποίου και δια του Ευαγγελίου του θα εισερχόμεθα προς τον Πατέρα δια του Πνεύματος του Αγίου, θα είμαστε δηλαδή ένα. Εάν είμαι ή θέλω να είμαι οικείος του Θεού, όλα τα άλλα που θα ακούσουμε και θα διαβαστούν ισχύουν. Εάν δεν είμαι,
για αυτόν που δεν είναι, που δεν θέλει να είναι, δεν ισχύουν. Γι' αυτό λέμε αρχές επιστήμης κυβερνήσεως, για να μπορούμε να διαχειριζόμεθα όλα τα είδη της χάριτος του Θεού. Και ένα σημαντικό είδος χάριτος Θεού είναι να γίνεται στη ζωή μας καλό και να υπάρχει και καλή συνέχεια. Και τώρα καλό και καλή συνέχεια. Και όλα αρχίζουν από το να ομολογήσω, να κατανοήσω ότι είμαι και είμαστε μέλη αλλήλων στο αυτό σώμα. Χωρίς εσένα εγώ δεν ανήκω σε υγιές σώμα. Γιατί η ασθένεια του ενός μέλους μεταφέρεται και στο άλλο, εκτός κι αν και γίνεται το σώμα άρρωστο και όπως είπαμε και ετοιμοθάνατο. Και ο Θεός να φυλάει από μια νεκρά εκκλησία, από μια εκκλησία που δεν είναι ζωντανή, που δεν έχει δηλαδή τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τη χάρη του Χριστού και την αγάπη του Θεού Πατρός. Μια εκκλησία που δεν είναι οργανισμός, δεν είναι σώμα, αλλά είναι οργάνωση ανθρώπινη, όπου εκεί ό,τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι, βγάζοντας έξω τον παντοδύναμο Θεό, που σε αυτήν την εκκλησία δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί τη θέση του την έχουν πάρει οι άνθρωποι. Εκκλησία νεκρή, πεθαμένη, όπου δεν έχει και αποτελέσματα. Δεν έχει έργο αφού είναι πεθαμένη, δεν έχει ζωή, δεν έχει πορεία, αλλά είναι πια αυτό που λένε οι άνθρωποι κοινά τελειωμένη εκκλησία, χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς μεταμόρφωση ανθρώπων, γιατί αυτό είναι το έργο της εκκλησίας. Το έργο του Χριστού μέσα στην εκκλησία είναι να μεταμορφώνονται άνθρωποι, καθώς βλέπουν τη δόξα του Θεού εν το Χριστό Ιησού, να μεταμορφώνονται κάθε μέρα από δόξα σε δόξα δια του Πνεύματος του Αγίου. Είμαι σε νεκρή εκκλησία αν είμαι ο ίδιος, και μάλιστα και αν χειροτερεύω. Και μάλιστα όχι σε νεκρή, λάθος το είπα, είμαι νεκρός μέσα στην εκκλησία αν είμαι ο ίδιος που ήμουν χτες και σήμερα, ή αν χειροτερεύω. Και αν υπάρχουν πολλά τέτοια μέλη, είναι νεκρό το σώμα. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε αλλήλους. Βεβαίως πρώτα τον εαυτό μας, αλλά και αλλήλους. Οικειώθητη λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που δεν υπάρχει κι άλλος, οικειώθητη μετά του Θεού και φρόντιζε τώρα πια να είσαι σε ειρήνη. Σε ειρήνη πρώτα με τον εαυτό σου, ύστερα με το Θεό, ύστερα με τα αδέλφια σου, και καθώς είναι γεγραμμένο ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων όσο το αθυμώνει, όσο εξαρτάται από σας. Η ειρήνη είναι κάτι που οφείλουμε να αγωνιζόμαστε γι' αυτή, και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Πρώτα λοιπόν ζητώ την ειρήνη για τον εαυτό μου, να τα βρω με τον εαυτό μου, να σταθώ μπροστά στο Θεό, να αναγνωρίσω τα λάθη μου, να ευχαριστήσω το Θεό για τη χάρη που κάνει στη ζωή μου, να μετανοήσω εξομολογούμενος τις παραβάσεις μου, να σταθώ μπροστά στο Θεό και να εξητήσω τα κρίφια αμαρτήματά μου, ώστε να δώσω την ευκαιρία στο Θεό να με συνετίζει, γιατί μόνος μου δεν μπορώ, να με διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατώ, γιατί με τα πάσης βεβαιότητος μόνος μου δεν μπορώ, να με συμβουλεύει με συμβουλές άγιες και να με προστατεύει, καθώς ο οφθαλμός του θα είναι πάντοτε σε μένα.
Πρώτα λοιπόν να βρω την ειρήνη μέσα μου. Και ποιος μου χαλάει την ειρήνη? Η μέρημνα, ο φόβος, η αγωνία, η ταραχή. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πάσαν την μέρημνα, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει για σας. Και μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά όλα τα ζητήματά σας να τα γνωρίζετε στο Θεό ένα-ένα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς περπατάμε πιστεύοντας, ελπίζοντας στις ενέργειες του Θεού. Δεν ελπίζουμε στις δικές μας επιτυχίες. Δεν υπάρχουν. Ελπίζουμε σε ενέργειες του Θεού που εξητώντας βλέπουμε και φυλάτοντας το Λόγο του Θεού, βλέπουμε το Λόγο του Θεού να ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Άρα όλα τα ζητήματά μας τα φανερώνουμε στο Θεό μετευχαριστίας, γιατί μας ακούει δια της δεήσεως και της προσευχής, και το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Η ειρήνη του Θεού μας φυλάει από την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας, ώστε ο Θεός της ειρήνης να είναι πάντοτε μαζί μας. Και όταν ο Θεός της ειρήνης είναι πάντοτε μαζί μας, τότε ο Θεός της ειρήνης θα μας αγιάζει στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Και αγιασμένοι από το Θεό της ειρήνης, που τον εξητούμε κατά το Λόγο του Θεού, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Γιατί δεν μπορεί να έρθει ο αγιασμός αν δεν έρθει η ειρήνη. Να το ξαναπώ. Δεν μπορεί να έρθει ο αγιασμός στη ζωή σου εάν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού μέσα σου. Εάν υπάρχει ταραχή, φόβος, αγωνία, θλίψης, τιμός, αγριάδα, πάει, τέλειωσε, δεν υπάρχει αγιασμός. Γι' αυτό δεν λέει ζητείτε τον αγιασμό, ζητείτε την ειρήνη πρώτον μετά πάντων των ανθρώπων και ύστερα τον αγιασμό, ώστε να έρθει ο αγιασμός από το Θεό της ειρήνης, και αυτός ο Θεός της ειρήνης πλέον να σου αποκαλύψει κατά την ιδίαν αυτού πρόθεση το θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και στη συνέχεια να σου δώσει τη δύναμη να το πράττεις. Καθώς είναι γεγραμμένο, και η Γραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί, μας βεβαιώνει ο Χριστός, ότι αυτός είναι ο ενεργόν μέσα μας και το θέλει και το ενεργεί. Τότε είναι μεταμορφούμενος ο άνθρωπος, όταν ενεργείται μέσα μας από τον ίδιο το Θεό το θέλημά μας κατά το θέλημά Του και το έργο μας κατά το έργο Του, επειδή πάλι στον ίδιο παρανομαστεί. Είμαστε υπάκουοι στο Λόγο Του, είτε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία, είτε έξω από την παρουσία του Θεού, μέσα στον κόσμο. Ενδεδειμένη λευκά η μάτια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ζητώντας λοιπόν την ειρήνη και τον αγιασμό που έρχεται όχι από τη δική μας δύναμη, αλλά από το Θεό της ειρήνης ο αγιασμός μας, και στη συνέχεια η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού πάλι από το Θεό της ειρήνης, και στη συνέχεια η δύναμη να εκτελούμε το θέλημα του Θεού πάλι από το Θεό της ειρήνης, ώστε ο Θεός να εργάζεται μέσα μας το θέλην και το ενεργήν κατά τη δική του ευδοκία, τότε ο Θεός μας κάνει θριαμβευτάς, καθώς συντρίβει το διάβολο, ο Θεός της ειρήνης, κάτω από τα πόδια μας. Το αποτέλεσμα γίνεται καλό. Υπάρχει πιθανότητα όταν περπατάει έτσι ο άνθρωπος να του γίνεται κακό? Όχι. Όχι. Θα περπατάει πάντοτε στο αγαθό και άγιο θέλημα του Θεού και θα απολαμβάνει πάντα το καλό που ο Θεός, γιατί είναι Θεός αγαθός, Θεός καλός, έχει προγραμματίσει στον κάθε έναν από εμάς. Είτε, όπως είπα στην αρχή,
σαν αποτέλεσμα της Χριστότητος της δικής του έτσι, είτε σαν αποτέλεσμα της αυστηρότητος, της κρίσης του Θεού για μετάνοια και επιστροφή. Και από εδώ και πέρα αρχίζει ένας καινούργιος δρόμος, μια πνευματική ζωή, το επαναλαμβάνω, μια πνευματική ζωή, ακόμη και χαρισματική ζωή, που οδηγεί τον άνθρωπο από δόξα σε δόξα και από ευλογία σε ευλογία και τον κάνει να είναι κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού. Γι' αυτό δέξου, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, το Λόγο Αυτόν εκ του στόματος αυτού, μη δέχεσαι λόγια ανθρώπινα, δέξου το Λόγο του Θεού εκ του στόματος του Θεού. Γιατί μπορεί να έχεις το Λόγο του Θεού εκ του στόματος των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός θέλει να δεχθούμε σήμερα το Λόγο του Θεού εκ του στόματος του Θεού και ποιο είναι το στόμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κηρύττει μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό είναι το στόμα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο που παίρνει μέσα από το Λόγο του Θεού και μιλάει στους ανθρώπους. Δέξου λοιπόν. Είναι ανάγκη να δεχτούμε σήμερα το Λόγο του Θεού εκ του στόματος του Θεού και να βάλουμε αυτούς τους λόγους στην καρδιά μας. Όχι να τους ακούσουμε και να τους ξεχάσουμε, οπότε γινόμαστε επιλύσμονες ακροατές, αλλά τους ακούμε και τους φιλάμε. Και θα μας οδηγήσει αυτός ο λόγος, ευχαριστούμε τον Θεό, όταν τον δεχθούμε και τον βάλουμε στην καρδιά μας, στη μετάνοια και στην επιστροφή, που είναι η αρχή των νέων πραγμάτων στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Εάν λοιπόν, επειδή δέχθηκες το Λόγο του Θεού εκ του στόματος του Θεού και έβαλες αυτόν στην καρδιά σου, επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, μετανοήσεις λοιπόν, σε ελέγξει ο Λόγος του Θεού, σε διορθώσει ο Λόγος του Θεού και επιστρέψεις στον επαντοδύναμο, τότε θα ανοικοδομηθείς, μόνο όμως αφού εκδιώξεις την ανομία μακριά από τις σκηνές σου. Δεν γίνεται να ανοικοδομηθείς έστω και αν επιστρέψεις στον παντοδύναμο αν δεν καθαριστείς, αν δεν καθαρίσεις κάθε ανομία από το σπίτι σου, από τη σκηνή σου, από τη ζωή σου, από την καρδιά σου, από τη σκέψη σου, από το περπάτημά σου. Θέλει ο Θεός να μας, να μας ανοικοδομήσει. Τι θα πει ανοικοδομήσει, όχι οικοδομήσει, να μας ξανά οικοδομήσει. Εις κατοικητήριον του Θεού, δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό θα γίνει αν εκδιώξεις την ανομία μακριά από τη σκηνή σου και εξαιτίας του Λόγου του Θεού επιστρέψεις στον παντοδύναμο. Από εδώ και πέρα ανοίγουν οι καταράκτες του ουρανού, δόξα στο Θεό. Ανοίγουν οι καταράκτες του ουρανού στην προσωπική, την οικογενειακή και την εκκλησιαστική ζωή. Βοήθησέ μας, Θεέ μου. Και θα επισορεύσεις το χρυσίον, το χρυσίον το πνευματικό, σαν χώμα, και το ιδιαίτερο χρυσίον του οφύρ, σαν πέτρες του κυμάρου. Και ο παντοδύναμος σε χρειάζεται. Θα τολμούσα να πω, σε έχει ανάγκη. Ψάχνει να βρει τέτοιον δούλο και τέτοια δούλη. Ο παντοδύναμος λοιπόν, επειδή σε χρειάζεται, θα είναι υπερασπιστή σου και πλήθος ευλογιών και χάρης θα πλημμυρίζει τη ζωή σου. Και το ωραίο χαρακτηριστικό πια του ευλογημένου ανθρώπου του Θεού που θέλω να είμαστε σήμερα όλοι μας, είναι
τότε θα εφραίνεσαι όχι στα γήινα και στα ανθρώπινα, αλλά θα εφραίνεσαι στην παρουσία του παντοδυνάμου. Η χαρά σου θα είναι ο Χριστός. Η χαρά του Χριστού θα είναι μέσα σου και η χαρά η δική σου θα είναι πλήρης. Τότε θα εφραίνεσαι, θα χαίρεσαι, η χαρά σου θα είναι πλήρης, γιατί η χαρά του Χριστού θα είναι δοσμένη μέσα στην καρδιά σου. Θα υψώνεις το πρόσωπό σου προς το Θεό με ευχαριστία και δοξολογία, καθώς η χαρά σου θα είναι πλήρης. Δεν θα υψώνεις το πρόσωπό σου το Θεό με γκρίνια, με παράπονο, με θλίψη, με θυμό, αλλά θα υψώνεις το πρόσωπό σου το Θεό όχι γιατί τα πράγματα στη ζωή σου θα πάνε καλά, θα πάνε καλά, αλλά γιατί η σχέση σου με τον Παντοδύναμο πηγαίνουν καλά. Δεν είναι πια ένας Θεός μακράν, αλλά ένας Θεός πλησίον σου. Γιατί εσύ δεν είσαι ένας πιστός μακράν, αλλά είσαι ένας πιστός πλησίον του. Και τώρα η προσευχή σου θα έχει άλλη δύναμη. Θα έχει άλλη χάρη. Θα δεηθείς αυτόν και θα σου εισακούει. Ό,τι του ζητάς θα ξέρεις ότι σ' ακούει, γι' αυτό και θα λαμβάνεις. Οι προσευχές σου θα είναι δυνατές εν Πνεύματι Αγίω, αποτελεσματικές πάντοτε. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, αυτή η πορεία, η πνευματική, ιδιαίτερη πνευματική πορεία, σχέση του ανθρώπου με το Θεό, δεν είναι για μερικούς ανθρώπους. Ο Θεός την έχει προσδιορισμένη για όλους μας. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε, να το κατανοήσουμε και να το βάλουμε σε εφαρμογή. Θα έχεις παρησία προς τον Θεό να τον πλησιάζεις και να σ' ακούει. Και επειδή θα σ' ακούει, η ευγνωμοσύνη θα ξεχυλίζει μέσα από την καρδιά σου και θα αποδίδεις σε Αυτόν τις ευχές σου. Δηλαδή θα κάνεις αυτό που εύχεσαι και αυτό που ευχόμεθα σήμερα και πάντοτε είναι: Κύριε, βόηθα με, φύλαξέ με, δίδαξέ με, του ποιήν το θέλημά σου, να πράττω το θέλημά σου. Αυτός είναι ο χριστιανός. Διαφορετικά ο χριστιανός είναι χριστιανούλης. Γιατί ο χριστιανός είναι δυνατός, ενισχύει, εν Πνεύματι Αγίω, όχι από τη δική του ικανότητα ή δύναμη, αλλά από το γεγονός ότι εδόθη σε αυτόν ικανότητα να διαχειρίζεται σωστά όλα τα είδη της χάρης του Θεού και να διαχειρίζεται σωστά τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών που έχουν άμεση σχέση με την προσωπική μας, οικογενειακή μας και εκκλησιαστική μας ζωή. Δεν είναι ένας άνθρωπος που περπατάει χήμα στην τύχη, που προσεύχεται έτσι για να προσεύχεται, που προσεύχεται από ανάγκη, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες, αλλά είναι ένας χριστιανός που πλησιάζει το Θεό με επίγνωση, περπατώντας στα βήματα του Χριστού με αλήθεια, ώστε δια του Λόγου, δια του Πνεύματος του Αγίου, ο Χριστός να τον εισαγάγει στον Πατέρα Θεό. Γιατί κανείς δεν πάει στον Πατέρα, ημί διε μου, λέγει ο Χριστός. Υπάρχει λοιπόν χριστιανός και χριστιανός. Υπάρχει δούλος Θεού και δούλος Θεού. Δούλη Θεού και δούλη Θεού.
Και ο Θεός μας δείχνει, μας συνετίζει και μας διδάσκει την οδόν, γιατί είναι συγκεκριμένη οδός, την οποία πρέπει να περπατήσουμε για να απολαμβάνουμε τις συμβουλές Του, τη σοφία Του και την προστασία Του. Και τώρα, από δόξα σε δόξα. Οτιδήποτε αποφασίσεις, εφόσον έχεις αυτό το περπάτημα, αυτή τη σχέση με το Θεό, θα το κατορθώνεις. Θα είσαι πάντοτε επιτυχημένος στη σχέση σου με το Θεό, λόγω της σχέσης σου με το Θεό, στο έργο του Θεού, στο έργο το δικό σου, στο έργο της οικογένειάς σου και στο έργο της Εκκλησίας. Γιατί πάντοτε θα αποφασίζεις κατά το θέλημα του Θεού. Και ό,τι αν αποφασίσεις, μα οτιδήποτε είναι αυτό που αποφασίζεις, ο Θεός θα το κατορθώνει για σένα. Αυτός είναι ο χριστιανός. Και φως Θεού θα φέγγει πάντοτε στο δρόμο σου. Δεν θα βρίσκεσαι ποτέ σε σκοτάδι, σε αδιέξοδο. Τώρα τι θα κάνω, δεν βλέπω. Πάντοτε θα έχεις όραση Θεού. Γιατί όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός γκρεμίζεται. Φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου θα φέγγει στην οδό σου. Πάντοτε. Πάντοτε. Και εκεί τώρα, γιατί είπαμε, θα περπατάς πια από δόξα σε δόξα, καθώς θα βλέπεις τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού Ιησού, που είναι το απάβασμα της δόξης του Θεού. Και καθώς θα περπατάς από δόξα σε δόξα, τώρα έρχεται ο μεγάλος πειρασμός, να πω, η κρίσιμη στιγμή. Τώρα θα υπερηφανευτείς ή θα ταπεινωθείς. Βλέπεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Βλέπεις ότι ο Θεός σε ευωδώνει. Βλέπεις ότι βρίσκεις χάρη από το Θεό. Βλέπεις ότι έχεις καλά αποτελέσματα. Ότι ό,τι κάνεις σου βγαίνει. Ενώ πρώτα ό,τι έκανες, τίποτα δεν σου βγαίνει. Ξέρεις, θα πει να κάνεις και μην σου βγαίνει τίποτα. Τώρα κάνεις και σου βγαίνει. Ανοίγεται ο δρόμος. Κάνεις έτσι την πόρτα και ανοίγει. Και η κατάλληλη πόρτα ανοίγει. Τώρα θα υπερηφανευτείς και θα πεις μέσα σου, χωρίς να το καταλάβεις, θα αφήσεις την καρδιά σου να πει, βρε τι σπουδαίος είμαι. Ότι είπε ο Ναβουγκοδονόσορ. Στον Ναβουγκοδονόσορ ο Θεός έδωσε τα πάντα. Τον είπε δούλο του, τον ύψωσε. Και κάποια στιγμή στη δόξα του είπε, όλα αυτά είναι για το μεγαλείο της δόξης μου. Τέλειωσε. Γκρεμίστηκε και για 7 χρόνια ζούσε σαν ζώο. Τα νύχια του μεγαλώσανε, τα μαλλιά του μεγαλώσανε, το μυαλό του δεν δούλευε, σαν ζώο. Πότε, όταν έφτασε στο πλήρες της δόξης του. Γιατί αντί να δώσει ως όφιλε τη δόξα εις το Θεό, έδωσε τη δόξα στον εαυτό του. Και δεν το κάνει αυτό, δεν το έκανε μόνο ο Ναβουγκοδονόσορ. Όλοι κινδυνεύουμε και πέφτουμε σε αυτό. Ένα ωραίο φαΐ φτιάχνει η γυναίκα μου, λέει, πω από ποια είμαι, τι ωραίο παστίτσιο που φτιάξα, που λέει ο λόγος. Κάτι κάνεις ή μιλάς σε κάποιον και σώζεται. Βρε, εγώ τον έσωσα. Και εκεί γκρεμίζεται. Και όσο πιο μεγάλη έπαρση υπάρξει, τόσο πιο μεγάλο γκρέμισμα έπεται. Ενώ η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Και η ύψωση προπορεύεται τις πτώσεις. Εάν λοιπόν τώρα
που επειδή βρήκες χάρη από το Θεό, σου αποκάλυψε το θέλημά του, σου έδωσε δύναμη, περπάτησες και σε ευλόγησε. Αν τώρα πεις, Κύριε μου, αχρίος είμαι, γιατί δεν έκανα τίποτα περισσότερο από αυτό που όφιλα να κάνω. Αν ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό, τότε θα δεις τι σημαίνει παρακυρίου ύψωσης. Όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, αυτόν ο Θεός υψώνει. Όποιος υψώνει τον εαυτό του, αυτόν ο Θεός τον ταπεινώνει, και είναι φοβερό να πέσεις ισχύρας Θεού ζώντος, είναι φοβερό να σε, να με, να μας ταπεινώσει ο Θεός. Φοβερό, δεν παίζεται, δεν αντέχεται. Βεβαίως αν μετανοήσεις επιστρέφει ο Θεός, αλλά θα περάσεις τραγικές στιγμές. 7 χρόνια πέρασε ο Ναβουχοδονόσορ, ζω στους αγρούς, στον έρημο τόπο, γιατί είπε όλα αυτά είναι εις δόξαν της μεγαλειότητός μου. Ενώ όλα αυτά είναι εις δόξαν της μεγαλειότητος του Κυρίου μας, εις δόξαν του παντοδυνάμου Θεού, εις δόξαν του αγαθού αιώνιου Θεού. Και όταν ταπεινωθεί κάποιος, όχι όλοι, σε αυτές τις καταστάσεις είναι δύσκολο να ταπεινωθεί κάποιος. Και θυμηθείτε και τον εαυτό σας, ας θυμηθούμε τον εαυτό μας, τη στιγμή της ευλογίας πόσο δύσκολο είναι να ταπεινωθείς. Γιατί η καρδιά μας την απατηλεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ο παλιός άνθρωπος ξεσηκώνεται όταν τότε κάποιος καταφέρει να δαμάσει το σώμα του και να το δηλαγωγήσει και να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, τότε θα πει ο Θεός, τώρα ήρθε ο καιρός της ύψωσης. Και ύψωσης τι έχει αποτέλεσμα, να δοξαστεί ο άνθρωπος? Όχι. Να δοξαστεί ο Θεός. Πώς? Με σωτηρία ανθρώπων. Και μάλιστα με μια σωτηρία ιδιαίτερη, που μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή. Τότε θα σώσεις τον κεκυφώτα τους οφθαλμούς, τον ταλαιπωρημένο, τον ταπεινό, αλλά θα σώσεις και τον μη αθώο. Αυτή είναι η ύψωση του Θεού. Χρησιμοποιεί τον δούλο, την δούλη, να σωθεί και ο μη αθώος, δια της καθαρότητος που υπάρχει στα χέρια του ανθρώπου αυτού. Να λοιπόν, επιστήμη κυβερνήσεως αυτής της συγκεκριμένης χάρης που ο Θεός έχει προβλέψει για τους ανθρώπους, να σώζεται ο μη αθώος εκ της καθαρότητος των χειρών σου. Εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός, θα τολμούσα ανοήτως, αφρόνος, ανθρωπίνος να πω, τον καμαρώνει, στην πραγματικότητα όμως τον χρησιμοποιεί για να δοξάζεται ακόμη περισσότερο το όνομά του, όσο αυτός ακόμη περισσότερο ταπεινώνεται. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, πόσο σημαντικό είναι να περπατάμε στις αρχές της επιστήμης, της κυβερνήσεως του Λόγου του Θεού. Πόσο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε φοβερές ευλογημένες εμπειρίες και καταστάσεις που δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο
από την καταγεγραμμένη στο Λόγο του Θεού χάρη του Θεού, πολυειδή χάρη του Θεού και αποκάλυψη των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Θεός ήθελε να μας κάνει όλους σήμερα, όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές έργου. Τα ακούσαμε, αλλά δεν φτάνει αυτό. Τώρα πρέπει να εγκύψουμε, να επιμείνουμε στον τέλειο αυτό νόμο της ελευθερίας, το Λόγο του Θεού, ώστε να μην είμαστε, να μην γίνουμε φεύγοντας επιλύσμονες ακροατές, αλλά να είμαστε ενώπιον του Θεού εκτελεστές του έργου του Θεού με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μόνο και μόνο επειδή το θελήσαμε και ευχαριστούμε το Θεό που μας το φανερώνει, και μας το φανερώνει επειδή χάρη κάνει σε μας, ώστε κάποιοι από μας να περπατήσουμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αμήν.